Τον είδες τον Ηρακλή χθες? Πώς δεν τον είδα. Τώρα πες μου ειλικρινά. Ναι, για πες. Ο οπαδός του Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Που είδε το παιχνίδι. Καταρχήν, εγώ λέω δύο πράγματα, πες ό,τι θέλεις. Βελτιωμένος Ηρακλής. Πολύ βελτιωμένος. Πού ήταν βελτιωμένος? Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα άρχισε να παίζει, έκανε αυτό που έκανε πέρσι. Έπαιξε από τις πτέρυγες. Δεν έπαιξε από τον άξονα. Η ανάπτυξή του ήταν από τις πτέρυγες. Δεύτερον, έβγαλε αντίδραση. Αυτό που έδειξε να μην βγάζει τα πρώτα παιχνίδια. Και αυτοκριτική, τώρα έβγαλε αντίδραση, έπαιξε από τις πτέρυγες. Μπορώ, ρε φίλε, να πω δύο πράγματα και να πεις ότι γουστάρεις. Να πεις την αλήθεια, να πεις με δύο κουβέντες. Γιατί ψέματα λέω. Έφαγαν τον Περόνε και τον Ρωμάνο. Μέχρι τώρα έλεγε δεν βάζουν κάποιους παίκτες, τώρα τους φάγα. Περίμενα να ακούσεις. Να ακούσω, ρε. Λοιπόν, αυτό που έκανε πέρσι το έκανε και το έκανε πολύ καλά. Τι έκανε, ρε. Έπαιξε από τις πτέρυγες. Ναι. Με αδύναμη την αριστερή πτέρυγα πρέπει να δει πώς θα κάνει δουλειά από εκεί. Δεύτερον. Η ομάδα έβγαλε αντίδραση. Α, δεν κόλωσε. Είχε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι αυτοκριτική. Πες ότι γουστάρει μετά. Τι είναι αυτό? Εγώ σε σταματάω. Έβγαλε αντίδραση. Γιατί λε το Ζάιρο Ζαΐρι. Χημικός είναι. Και έβγαλε αντίδραση. Τι αντίδραση έβγαλε? Ή το παίκτη της Ντόρτμουντ τον έλεγε Μαρκαριάν. Πλάκα μου. Το να τζαγκούν τον είπε σα τα κουν. Σε είπα εγώ γιατί μιλά έτσι. Πες ό,τι θέλει. Και το βασικότερο. Δύο γκολ, δύο γκολ. Ποιο ευθύνεται? Ένα παίκτη. Δύο γκολ. Και στα δύο γκολ που τρώει ο Ηρακλής, ποιος ευθύνεται? Ποιος ευθύνεται? Ο Στάμου. Γιατί ευθύνεται ο Στάμου στο δύο? Πρώτο γκολ χάνει τον επιθετικό, τον Ήλις. Ναι. Είναι στην πλευρά του. Το χάνει. Δεν ξέρει τι να κάνει, γυρνάει. Ναι. Δεύτερο. Ναι. Κάνει το φάουλ. Ναι. Που δεν υπάρχει λόγος, έχεις παίκτες από πίσω. Ναι. Γιατί να τον τραβάς, τρώει την κάρτα. Και στο φάουλ, στην εκτέλεση του φάουλ γυρνάει το κεφάλι. Ενώ είναι στημένος από τον τερματοφύλακα στο τείχος, γυρνάει το κεφάλι. Και εκεί που έχει οπτικό πεδίο, ξαφνικά βλέπει την μπάλα. Εκεί που δεν έχει οπτικό πεδίο, ξαφνικά βλέπει την μπάλα να περνάει. Φυσικά και φταίει. Γιατί κάνει ανάποδο βήμα. Φυσικά και φταίει. Αλλά αν δεν είχε αυτό το χάσιμο από το οπτικό πεδίο που του κόβει ο ίδιος ο αμυντικός, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτός κάνει το φάουλ. Αυτός κάνει τον παίκτη. Αυτός κάνει το λάθος στο δίχος. Το βάση γίνει over γιατί είναι κόκκινα, ξέρεις. Περφίλε, εγώ στο δώσω προγνωστικό. Εγώ σου λέω στατιστικά. Γιατί βγήκε, δεν με νοιάζει. Γιατί βγήκε over. Γιατί βγήκε over. Κατά λόγο που βγήκε over. Πες μου εσύ, για ποιο λόγο βγήκε over? Γιατί υπάρχουν τέσσερα ταγάρια center back, ναι, χαμηλά, ναι, και υπήρχαν στην ομάδα και της μιας και της άλλης πλαϊνοί που κλείναν μέσα. Και τα δύο γκολ που τρώει ο Βελίδης δεν πιάνονται. Περίμενε βρε Βελίδης, περίμενε ρε. Το μπάς βγήκε over γιατί και τα τέσσερα center back είναι ταγάρια, χαμηλά. Και πήγε και μια ομάδα και ένας ο προπονητής και ο άλλος χαμηλά και σωστά να πάρουν το μπάς. Όταν έκλεινε ο Τσάβες προς τα μέσα και ο Ακώστα και ο Ήλιτς έπαιρνε χαμηλά την μπάλα. Και ο σέντερ μπακ ο Στάμου, ο οποίος να πούμε χαμηλά δεν μπορεί, και ο άλλος, πώς το λένε, ο Ζαμπάρης, προβλήματα. Προβλήματα και ο Μπέριος με τον άλλο το σέντερ μπακ τον Μιχαήλ, χαμηλά. Ο Πας Γιάννενα που λέμε καλή ομάδα, είναι πολύ καλός στον τερματοφύλακα, στον ένα από τους δύο χαφ, τον Τζουκαλά που είναι ανεβασμένος, και στην τετράδα Ήλιτς Μανιάς, ο Μανιάς ρε, ο Μανιάς. Μια χαρά είναι ο Μανιάς. Ο Μανιάς. Παίρνουν τα Γιάννενα από το Μανιά. Δεν παίρνω εγώ από το περπάτο. Παίρνει. Εξελίχθηκε όμως. Παίρνει. Δούλεψε. Παίρνει την μπάλα. Δύο μέτρα άντρα. Στην και κοκαλάν, κάνει κίνηση. Ναι, κατεβάζει μπάλα. Κάνει το χαφ. Τρέχει 15 μέτρα να μπει. Να προλάβει τη σέντρα. Αυτό δεν έβαλε γκολ στο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Μανιάς δεν έβαλε. Άλματα, ξάλματα, ιστορίες. Λοιπόν, ο Ήλιτς λοιπόν Μανιάς. Ακώστα και Τσάβες χαμηλά. Και από την άλλη μεριά. Ο Βέλιος χαμηλά που το έκανε. Απίστευτο γκολ. Τεχνική κατάσταση. Όπως και του Κυριακίδη. Απίστευτο γκολ. Ο Βέλιος με την μπάλα στα πόδια. Άμπαλος. Βαρύς. Στα τελειώματα όμως εξαιρετικό. Περίμενε. Δείχνει μια ποιότητα στα τελειώματα. Έχει. Όταν το φορτώσεις. Ναι. Άρα πρέπει εσύ να πας από τα extreme και να φορτώνεις. Δεν έχεις center for να τριπλάρει. Έχεις. Δεν έχεις center for. Ποιος είναι? Ο Περόνα τριπλάρι. Τριπλάρι. Ναι. Κολόνα τη δέχει τριπλάρι. Εντάξει, για 20 λεπτά. Ποιο να τριπλάρι. Δεν σου λέω. Δεν έχει έντερφο να τριπλάρει και πρέπει να πα με γερά εξτρέμ και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που έκανε πέρσι. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ με αυτά τα έντερφο που έχει, που δεν έχουν τρίπλα, δεν έχουν διείσδυση, δεν έχουν ένα μέναν, δεν έχουν την ατομική ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να του φορτώσει. Τι μαγιά έκανε να κλείσουμε τον Παζιάννη. Ορίστε. Τι μαγιά έκανε ο Ηρακλής με τον Παζιάννη. Τι μαγιά έκανε. Έκανε μια μαγιά. Δεν έφαγε τον παπά που φάγανε όλες οι ομάδες. Ό,τι. Δεν έφαγε κόντρα επίθεση. Ούτε μία. Δεν έφαγε κόντρα επίθεση. Δεν έφαγε κόντρα επίθεση. Ούτε μία.
Τον παπά αυτό που φάγανε όλες οι ομάδες δεν τον έφαγε. Γιατί ξέρεις. Γιατί ρε φίλε, πήγε τη Όταν ανέβαζε τον ένα μπακ, πώς το λένε, τον Σαραμαντά, ο Μπουκουβάλας καθότανε με τα δυο σέντερ μπακ. Ο Μπουκουβάλας ήταν με την Κυριακή για την μια μαριά. Και με τον Μακρύ. Ναι. Ο Μακρύς, ο οποίος μπάλα δεν ξέρει, δεν ξέρει. Είναι ταγάρι. Ανατρέχει. Πρώτον τρέχει και δεύτερον καλή είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Τι έντρε χώνεται στην πρώτη παλιά του τερματοφύλακα. Ανακατοσούρασε. Ακόμα και ανακατοσούρασε. Στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο γκολ. Φταίει ο Στάμου. Στο πρώτο γκολ. Κάνει λάθο κεφαλιά. Γιατί φταίει ο Στάμου. Κάνει και λάθο κεφαλιά μακρύσο. Γιατί. Αχ. Γιατί φταίει ο Στάμου στο πρώτο γκολ, ξέρει. Γιατί είναι η πλευρά του εκεί. Ποια πλευρά. Το κάνει. Και εκείνη που κάνει. Ποια ρε. Άχυρε. Ποιο έχει τον Μανιά. Ο Μανιά. Στάμου τον είχε. Ναι. Λοιπόν, στην κεφαλιά πέρα ο μακρύ εκεί. Ναι. Εκεί πρέπει να πάει ο Στάμου. Δεν πρέπει να πάει μακρύς. Το στόπερ να δείξει το κέντρο. Ποιο κέντρο ήταν. Κέντρο. 4 μέτρα από την περιοχή, 5 ήταν. Όχι. Όχι, ρε. Λάθος. Βιδωμένος. Λάθος. Βιδωμένος εκεί ο Στάμου και από την άλλη μεριά, αφού χάνει ο μακρύς την κεφαλιά, γιατί σωματοτυπικά ο άλλος είναι πιο δυνατός, πιο ψηλός, θα πρέπει να κάνει το sprint, χαμηλά να του κάνει tackling. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι ο Στάμου φταίει στον κόλ γιατί έφαγε την τρίπλα. Τρώει την τρίπλα γιατί είναι αργός χαμηλά. Και οι άλλοι έχουν εξτρέμ που μπαίνουν μέσα. Το θέμα είναι ότι και τακτικά είναι άμπαλος. Διότι πηδάει ο άλλος με τον χαφ, ο χαφ με τον φορ, πρέπει να είναι ο μπακ εκεί. Και δεν είναι στο κέντρο να πεις ότι βγήκε στο κέντρο και την πήρε και βγήκε ο χαφ ο μακρύς εκεί. Είναι στην περιοχή ευθύνης. Είναι η περιοχή ευθύνης του center back. Και αυτό το Στάμου τον πήρε ο Παπαδόπουλος και τον έβαλε χαφ. Ο οποίος πέρσι έκανε εκπληκτικό. Έλα εδώ, Πήρε αυτός ο Παπαδόπουλος ο Νίκος το λάθος του. Να βάλει το Στάμου χαφ με τον Λάζαρ. Σε 4-4-2 με τον Λεβαδιακό που σε έκανε κηδεία, ο Λεβαδιακός και σώθηκε από τώρα ενώ εσύ έχεις το κομπιουτεράκι. Γιατί έχεις κομπιουτεράκι. Δεν έχεις κομπιουτεράκι. Όχι. Δεν πήρες. Σώθηκες τώρα. Περίμενε. Για δες λίγο που είναι την κεφαλιά. Για δες εδώ. Πού παίρνει την κεφαλιά. Γιατί μου λες 4 μέτρα από την περιοχή. Αυτό είναι. Πού είναι. 20 μέτρα από την περιοχή. Πού είναι. Πλάκα μου κάνει. Πού είναι. Ξανάδειξε το. Να το ξαναδείς. 20 μέτρα από την περιοχή. Ό,τι θες μου. Για δες, ξανάδειξε. Είναι ο Μανιάς έξω. Πού είναι. Πού είναι. Μεταξύ και μεγάλη περιοχή και κέντρο. Εσύ, είναι 20, άλλο 4 μέτρα. 15 μέτρα έξω από την περιοχή. 18 μέτρα. Είναι αυτό που 20 μέτρα. Ποιος πρέπει να πηδήξει. Όχι ο στόπερ πάντως. Και όχι ο αριστερός στόπερ. Να πει δείξω για μπάρι σου εδώ. Μες. Εδώ δε τι κίνηση. Εκεί δεξιά τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει δεξιά, αγόρι μου. Πρέπει να μαρκάρεις παίκτη. Είναι θυμένο. Χώρο μαρκάρεις. Τώρα ο Μπαρτολίνη θα παίξει με τον παίκτη. Ρε χώρο μαρκάρεις. Τι δουλειά έχει εκεί. Το χάνει και κοιτάει. Πάρ τα χέρια σου, ρε κότσι. Πάρ τα χέρια σου να βλέπω. Τι δουλειά έχει εκεί μπορεί να πεις. Τον χάνει και φεύγει τρέχει. Πού πάει δραγόρι μου. Πού πας. Και στον κόλλο μα δεις. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς δεν είμαστε τηλεόραση. Να βλέπει ο κόσμος πώς μπαίνει. Δες πώς γυρνάει το κεφάλι. Θα δεις, καταρχήν απίστευτο το σου του Πασά που δεν μπαίνει. Το θέλει και το κάνει. Και χάσαμε τίτλο Πασά στα Γιάννα. Δες τι κάνει. Θα δεις τώρα από... Μου που θα δεις, γυρίζει το κεφάλι του. Από την πίσω κάμερα. Γυρίζει το κεφάλι του. Γυρίζει το κεφάλι του. Γυρίζει το κεφάλι. Τι γυρνάω, αγόρι μου. Ας την πίσω πάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα, είδες. Όχι, ρε εσύ. Άκουρα δεις ποιο το πρόβλημα στο τέλος. Και κάνει και το φάουλ. Τείχος με 4 άτομα δεν κάνεις εκεί. 5 είναι αυτός. 4 άτομα έχει το τείχος. Είναι 5 άτομα πρέπει να έχει. Για λάθος είναι. 5. 4 και ένας αυτός 5. Δώστα από πίσω να το δεις. Πάγω στην εικόνα. Γι' αυτό θα κάνω τηλεόραση Δευτέρα. Έχω μια καλή πρόταση. Επιτέλους. Για δείξε πίσω. Στο, πώς είναι, 4 ή 5. Το βλέπεις που έχει φύγει. Βράζει το τείχος κοίτα. Έφυγε. Το τείχος πώς είναι. Με μείνει 4. Α, χέσου. 4 ή 5. Θα φάει μπουνιά μα την Παναγία. Σιγά σιγά. Μη. Ρε άχρηστε, στο δείχνουμε και σε παγωμένη εικόνα. Μη. Τι είμαστε ρε το σύνημι, είμαστε.